και αυτά ίσως είναι και η δική σου προσωπική ματιά. Μπορείς να μας πεις ένα-δύο τέτοια σημεία στο πρόστιμο, τα οποία ρε παιδί μου ενδεχομένως σου είπαν, ξέρεις, αλλά αλλά εσύ και είπες, αυτό παιδες θα μείνει, ξέρω εγώ, έχει κλειδώσει. Ή σκηνές locations, δεν ξέρω. Ίσως να ήταν, τώρα νομίζω θα κάνω spoilers. Άμα ξεκινήσω να λέω Α, αυτά, αυτά. Έλα, Δεν μία. Εντάξει, φαντάζομαι το έχουν δει οι περισσότεροι. Ναι. Δεν ξέρω. <laughs> τα κοινόμαστε. Δηλαδή, πώ να <laughs> <δι> <laughs> η, <laughs> η, η, η μπουνιά στη μούρη mm. που τρώει η Κατερίνα, η Μαρία Ιβαλούτσου, ναι, ναι. ε, ήταν κάτι που ήταν από τα πρώτα πράγματα που γράφτηκαν. Και ξέραμε ότι ε, πρέπει να δείξουμε τη βία, την ενδοοικογενειακή βία αν θες, ότι πρέπει να τη δείξουμε με αυτού του είδους τη σκληρότητα mm. και με αυτόν τον τρόπο και με αυτού του είδους την ομότητα ε, αυτό ήταν κάτι που δεν το δεν, δεν το διαπραγματεύτηκα υπήρχε βέβαια και κάτι άλλο το οποίο αρχικά ήμουνα ήμουν πολύ ξεροκέφαλος και πολύ ανένδοτος με αυτό που τελικά το άλλαξα αλλά μου κόστησε μια πολύ δυνατή συνεργασία αυτό το πράγμα Υ Υπήρχε ε, κάποια δηλα... συνεργασία που δεν βγήκε δηλαδή στον αέρα εννοείς. Ε, Θα σου πω Υπήρχε μια συνεργασία με παραγωγό mm -hmm. Η οποία θα <laughs> Θα εκτόξευε κατά κάποιο τρόπο Την ταινία αυτή Αλλά τέλος πάντων Δεν ευδοκίμησε εξαιτία τη δική μου επιμονή. Αρχικά Ο χαρακτήρας του Βαγγέλη Του πρωταγωνιστή στο πρόστιμο Είχε παιδί okay. Είχε ένα οχτάχρονο παιδί Όπω έχει και ο πραγματικό. Βαγγέλης Ο πραγματικός Βαγγέλης ναι. Σε εισαγωγικά ε, Το αρχικό μα σενάριο Είχε παιδί ε, Αυτό λοιπόν Μου κόστησε Τη συνεργασία μου με έναν μεγάλο παραγωγό Ο οποίος Ήταν Φουλ με την ταινία Στην αρχή Όταν όμως είδε την επιμονή μου στο θέμα του παιδιού έκανε πίσω. Με ποια δικαιολογία. Ναι, γιατί. Με δικαιολογία. Η δικαιολογία ήταν ότι ξέρει κάτι. Μπόγρι, εμπιστεύομαι <laughs> να κάνεις μια ταινία με, που έχει να κάνει με βία και με όλα αυτά που έχει να κάνει. Δεν σε εμπιστεύομαι όμω. Δεν μου έχει δείξει τα κατάλληλα δείγματα ώστε να σε εμπιστευτώ να κάνεις μια ταινία με σχέση πατέρα-παιδιού. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ε, και δεν είσαι πατέρα. Mm -hmm. Τι λέω εντάξει, Ρε φίλε, δεν είμαι πατέρα, όμω και εγώ Έχω προέρχομαι από έναν πατέρα. <σφυ> Κάτι ξέρω κι εγώ από τη σχέση πατέρα-παιδιού, όχι ως πατέρα, αλλά ως παιδί. <σφυ> Ω παιδί. Και στην τελική, ναι, άμα το πάμε έτσι, δεν είμαι ούτε γκάνγκστερ, ούτε. <σφυγμα> <σφυγμα> ξέρω εγώ, σπρώχτη, ούτε. Mm -hmm. Ναι, σκοπέλα, ούτε, ούτε πολλά ούτε... από αυτά ναι, που αλλά... πραγματεύεται η ταινία Μπορώ να γράψω κάτι Πάνω σε αυτά okay. Τέλος πάντων ναι. ναι Ήταν τέλος πάντων μια σχέση η Οποία δεν ε, ε, Δεν προχώρησε Λόγω της επιμονή μου ε, okay. Στο θέμα του παιδιού okay. Αργότερα Το ξανασκέφτηκα Και έγραψα ένα σενάριο Ξανα Έφερα και έναν ε, ακόμα συνεργάτη στο σενάριο, δηλαδή πέρα από τον πάνω, τον τράγο που ήταν ο κολλητό μου και γράφαμε το σενάριο μαζί. Έφερα και τον Γιώργο τον Ντελτζίδη φίλο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, που κάναμε ένα νέο πλέον draft του σεναρίου. Mm. Και αφαιρέσαμε το παιδί, όπως και κάποια άλλα αρχικά πράγματα που υπήρχαν στο, στο σενάριο. Ε, με σκοπό, ξέρεις, να, να ξαναδοκιμάσω τη, τη συνεργασία αυτή που αρχικά δεν βγήκε και πλέον όμως δεν ήθελε. Να, να, να. Ναι. Οπότε, βέβαια, ένα από τα, ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της ταινία ήταν, ήταν, ότι είχε γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμα και, με, ακόμα και με μηδέν λεφτά να πηγαίναμε, θα μπορούσε να γυριστεί. Δηλαδή, το είχαμε πάντα αυτό στο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας όταν γράφαμε ότι ξέρεις κάτι πρέπει να, να κάνουμε οικονομία σε κάποια πράγματα έτσι ώστε ακόμα και να μην μας χρηματοδοτήσει κανείς να, να μπορούμε αυτό με κάποιο τρόπο να, να το, το πραγματοποιήσουμε να το γυρίσουμε και πως προέκυψαν και τα, τα τρελά κάμερος που έχει, ας πούμε μπισμπίκης, οικονομίδης Εντάξει, φίλοι είναι. Ε, δηλαδή νομίζω ήταν χαρούμενοι Με το να, να έρθουν να κάνουν μια σκηνή Ας πούμε το, Στην ταινία αυτή Το σμαρτ ήτανε... του είναι έπος <laughs> Αυτό το σμαρτ φίλε Δεν ήταν επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε Ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο Γιατί πολλοί ξέρεις κάπως γελάνε με αυτό α, 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 Ήτανε θα σου πω γιατί Ήτανε Συνειδητή επιλογή Δηλαδή μας άρεσε Καταρχάς να βγαίνει ένας Τόσο μεγάλο όμω άντρα μέσα από ένα τόσο μικρό αυτοκινητάκι, α πούμε. Αλλά αν το προσέξει, είναι κολοφτιαγμένο Αυτός smart. Αυτό σου λέει, είναι τούμπανο. Είναι <laughs> τούμπανο smart. <laughs> Δεν <laughs> είναι ένα απλό Είναι Με τζάμια έχει φώτα, ναι, ωραία. Ναι, ναι έτσι. έχει ζάντε. Είναι έτσι άσπρο γυαλιστερό. Έχει μαύρα τζάμια. Είναι smart ε, γκανγκστερικό. <laughs> 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 το οποίο τέλο <laughs> πάντων. <laughs> το σταματά στον <laughs> δρόμο, δηλαδή. Ναι, καλά, Άμα είσαι μπάτσο, το σταματά. Κατευθεία. Πριν περάσει. Πριν περάσει. Άλλιω <laughs> ναι. Ήμασταν τέλο πάντων ένα απόγευμα στο Prácticer και είχαμε πάει να ψωνίσουμε κάτι μπογέ. Για να βάψουμε κάποιο σετ τη ταινία. Και τέλο πάντων απέναντι σε ένα λαμπίκο πλυντήριο τέλο πάντων βλέπουμε μερικά smart. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Και ξέρει, είμαι με τη Μαρία την Καραγιανάκη, την παραγωγό μα και τη λέω. Πήγαινε κανόνισέ το <laughs> Ξέρεις δηλαδή σε παρακαλώ Κανόνισέ αυτό το Δηλαδή πήγαινε με κάποιο τρόπο Το θέλω ρε παιδί δηλαδή, αυτό, αυτόν τον τύπο που έχει αυτό το smart Να μας το Να μας το δώσει Για λίγες ώρες μέχρι να κάνουμε τη σκηνή αυτή ε, και στο πρόστιμο είχες και ένα, μια κομμαντάρα εκεί The Boy, Caprano ε, σε μέλι. Ναι. Ε, αυτό δημιουργήθηκε από, πώς να σου πω, ήταν αναγκαιότητα. Ε, δηλαδή, ξέραμε ότι σε αυτή τη σκηνή του, του ελληνάδικου κλαμπ, τέλο πάντων, έπρεπε να παίζει ένα σκυλάδικο. Και βασικά για τουλάχιστον δύο σκηνέ θέλαμε δύο σκυλάδικα κομμάτια. Οπότε, ξέρεις, ε, εγώ κιόλα δεν έχω... Έχω, πώς να σου πω, δεν έχω σχεδόν καθόλου επαφή με αυτό είδος μουσικής αλλά μπορεί ένα-δύο κομμάτια να μου κάνουν εντύπωση και να πω ότι ξέρει κάτι αυτό το κομμάτι για, για το είδο του. Ε, καλό. Καλό. Τέλο <laughs> πάντων. <laughs> ε, να πω ότι ρε, παιδί μου είναι hit. Πώ να σου πω ότι είναι. Και πάλι είναι μαλακία, ξέρω εγώ. <laughs> αλλά <laughs> ρε, παιδί μου. Μπορεί να καταλάβει. Έχει, <laughs> γιατί... έχει κάποια <laughs> δυναμική. Ναι, 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 Πώ ναι. να σου πω. Έχει κάτι που το κάνει hit. Μπράβο, ναι. Ανάμεσα στι υπόλοιπε μαλακίες κάπως το, το κάνει να, να ξεχωρίζει. Είναι Τέλος καλύτερη πάντων... μαλακία. Είναι, είναι καλύτερη μαλακία, <laughs> τέλο πάντων. Λοιπόν, είχα ξεχωρίσει ένα κομμάτι του, του Σότι Βολάνη. Ποιο ρε φίλε. Shout out, Σότι Βολάνη. Σότη. Αυτό. <laughs> Αυτό. <laughs> Αυτό. <laughs> Αλήθεια. Αυτό. <Έχεις laughs> <ακούσει οτι> Σότι, <laughs> σου τορκίζω το με ό,τι για σένα Εγώ, ζω. Σότι έχω ιερό. Αυτό λοιπόν. Αυτό ρε φίλε. Που κάνει ναι ο τύπο κάνει κάτι αδιανόητα πράγματα με τη φωνή του. Έχει, έχει ένα μεσαίο μέρο στο κομμάτι, ένα bridge τέλο πάντων, που κάνει κάτι αδιανόητα πράγματα με τη φωνή του. Κάτι κραυγέ, κάτι, κάτι, δηλαδή. <συσχερ> πιστεύω, μάς, πιστεύω, κάτι κάτι, κάτι αναρροφήσει, κάτι, κάνει κάτι απίστευτα πράγματα με τη φωνή του. <συσχερ> Και τέλο πάντων, πάντα <συσχερ> με εντυπωσίαζε αυτό το κομμάτι. Οπότε λέω, α βάλουμε αυτό. Όταν, όταν ε, αρχίσαμε να ψάχνουμε για να βρούμε τα δικαιώματα και να έρθουμε σε επαφή με εταιρείε που θα... Εκεί πέρα έπαιξε, όπως καταλαβαίνεις... μίλησε Μίλησες με Σότι. Μι... Όχι εγώ, Ο παραγωγός μας νομίζω oh, yeah. κατάφερε με κάποιο τρόπο να βρει τον Σότι και να του μιλήσει. Εγώ δεν είχα την τύχη ποτέ να έρθω σε επαφή μαζί του. Τέλο πάντων. Στα επόμενα. Ανοιχτή πρόσκληση ότι βολάνε, εγώ το κάνω για ανοιχτό. Φίλε, θα, γίνει, θα πέσει το ίντερνετ. Θα γίνει χαμό. Και <Ρι> live. Ε, ναι, όταν ε, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Μάλλον όχι. Όταν προσπαθήσαμε να, να πάρουμε τα δικαιώματα του κομματιού αυτού, ε, ήταν απλησίαστο. Mm. Όπως, και για, ναι, ναι, όπως, και για, ένα άλλο κομμάτι που είχαμε βρει και θέλαμε, δεν θυμάμαι, το κυκλοφορώ με ένα μωρό του, του <σομίως> Γιάννη Ντουνιά. Α, έλα ρε φίλε, την έχεις την κλιπάρα. Ναι ρε. Ναι. δει το κλιπ το κλιπ δεν μπορώ Αυτό να το εδώ. Κάπου, σε παρακαλώ. Αυτό είναι trash masterpiece. Trash masterpiece. Ε, αυτό, τέλος πάντων, ζητήσαμε να μας παραχωρήσουν αυτά τα κομμάτια. Για να παίξουν, παιδί μου λίγα δευτερόλεπτα από το καθένα σε μία μικρή ναι, σκηνή ναι. τη ταινία. Τα ποσά ήταν ασύλληπτα. Και για το κύκλο ένα μωρό. Και για τα δύο. Νομίζω πρέπει να τα είχε ο ίδιο copyright holder. Ναι, να τα μιλάς. είχε και νομίζω πρέπει να, τα, να ήταν ο ίδιο. Οπότε ε, πώς... μα έκανε ένα πακέτο και για τα δύο κομμάτια σου λέει Αυτά είναι hit". Σου λέει, Τι θα στα δώσω εγώ εσένα για, για 0 ευρώ, α πούμε. Όχι, φίλε, θα πληρώσει τόσα. 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 Αυτή η καμπάνα, πάρε. Κα, πρόστιμο καταλάβει. βάλει. Ε, <laughs> Μα έβαλε <laughs> πρόστιμο <laughs> αυτό. Ναι, ναι. Έτσι <laughs> και το <τίτλος>, ναι ναι. <laughs> ναι. Οπότε θέλω να σου πω, ήταν α, α, απλησίαστο το να. Να έχει original τέτοια κομμάτια τέλο πάντων για, για την ταινία σου. Οπότε λέω θα φτιάξουμε εμεί ένα. Λέω και εγώ ξέρω μουσική και έχω φίλους που ξέρουν μουσική. Θα φτιάξουμε ένα σκυλάδικο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εντάξει, και τον Μπόι ναι. που ξέρει καλά να το κάνει αυτό. Φίλε, ο Μπόι καταρχά είναι, τεράστιος. είναι ναι, τεράστιο. Είναι τεράστιο ταλέντο σε ό,τι κάνει. Γεια σου, ναι. Αλέξανδρε. Ε, έγραψε αυτού του στίχους μέσα σε 8 λεπτά Ου. και απλά μα του έστειλε σε messengers. Θεό είναι, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή τον παίρνουμε τηλέφωνο με τον Άκη τον Καπράνο. Το παίρνουμε τηλέφωνο και του λέμε, ξέρει, υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, χρειαζόμαστε μερικού τείχου για, για, ένα σκυλάδικο κομμάτι που θα, θα παίξει το πρόστιμο. Ε, λέει, ξέρει, μεθαύριο πρέπει να φύγω για ένα ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί πάω σε ένα φεστιβάλ που παίζεται η ταινία μου κτλ. Τα λοιπά. λέει, μήπω να προσπαθήσω να το κάνω μπαμ, γιατί αύριο δεν θα έχω χρόνο, έχω ετοιμασίε. Με ξέρω εγώ αν μπορεί να προσπαθεί και τα λοιπά. Σε 8 λεπτά έρχεται μήνυμα. Τι θέω Και έχει λα, γράψει αυτού του στίχου. Που από ό,τι μα είπε, του βάσισε στον Scarface. <laughs> ε, ρε ομπο, είναι. Ο Αλέξανδρο είναι φοβερό, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Τίποτα ρε. Εσύ, το πιάσε, το έγραψε. Δηλαδή είναι σαν να μην το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Είναι ότι αυτά τα πράγματα μου έρχονται, το γράφω, το Συμμετείχε και στο βιβλίο για τον Λέξ. Ναι. Ουσιαστικά, ε, επειδή δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, ούτε εγώ. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> το έχεις ε, όμω. Ε, okay. Είναι ρε παιδί μου, μια συλλογή από. Δεν μου το έχουν στείλει ακόμα. Τρελάω. Ναι. Okay. Δεν φταίει ο Λεξ φυσικά. Εντάξει, φαντάζομαι. Αυτό, ναι. έχει να κάνει με το. Ουσιαστικά, εσύ έγραψε κάτι Μην για τον ναι. Λεξ. Έγραψα ένα μικρό κομμάτι, έτσι, δύο σελίδουλε τον... σχετικά με τον Λεξ. Έτσι, από τη. Όσα πράγματα μπορούσα να σκεφτώ Μέντε, από, από, από τη γνωριμία μας Ας πούμε και από τα κομμάτια Που έχω ακούσει ε, Εντάξει Έχω μεγάλη εκτίμηση Για αυτόν και για Και για τον άνθρωπο τον Αλέξη Και για και για τη μουσική που φτιάχνει Πώς γνωριστήκατε yeah. Ξέρω ότι και αυτός είναι συνεφίλ γνωριστή, Οπότε ε, α, ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Είχαμε, τίποση, είχαμε είχα γνωριστεί νομίζω την εποχή που Που έκανε ένα, ένα tour με τον Κανόν mm -hmm. Και πρέπει να είχα πάει σε ένα live που κάνανε ε, Που ήταν όχι στη Βέρια, στι Σέρες νομίζω okay. Και είχα πάει εκεί Και μετά κάποιες φορές βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη δεν, ποτέ δεν μιλάγαμε για μουσική με τον Λέξ, πολύ σπάνια. Δηλαδή, μόνο για ταινίε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο. Δηλαδή. Ξέ, ε, ήταν σε φάση ρε παιδί μου, είδα αυτή την ταινία. Ε, τι άλλο καινούριο είδε, πε μου, ξέρει. Πολύ. Μάλιστα την, την τελευταία φορά που ήμουνα τώρα τον Νοέμβρη που ήμουνα πάνω Θεσσαλονίκη, μου έβαλε και είδαμε μια ιρανική ταινία. Κάτι που εγώ δεν θα βλέπα μόνο μου. Τέλο πάντων. Ε, θέλω να δει αυτό. Το βάζω να το δω. Ε, ωραίος, ωραίος ο Άλεξ. Πολύ τον πάω. Γεια σου, Άλεξ. Shout out. εμένα μου άρεσε μια ιστορία που μα είχε πει όταν είχαμε έρθει σπίτι σου. Πάλι ψηλομουσικό θέμα θα πιάσω. για το φίλο σου που τραυματίστηκε στα γυρίσματα του κλιπ. Α, στο άλλο σένα, στο τάκι τσάν με το Α, ράκ. Τάκι τσάν ναι. να του κάνουμε ένα μέρο. Αυτό αυτός, ναι. ο, αυτός ήταν ο πάνω. Αυτό ήταν ο πάνω τράγο. Που έχετε γράψει το. Α, ναι. σενάρι. Ναι. Α, δεν είχα κάνει το connection. Γεια ίδια, σου, ναι. αδερφέ μου, γεια σου πάνω, σ' αγαπώ. Ο οποίο είναι στο εξωτερικό. Είναι με. Σκοτία, δεν ο, ο, π, Όχι, είναι στο, στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο. Από, okay. το, από το 17 μένει στο Βέλγιο. Και τέλο πάντων, ναι. Μα έδινε yeah. στα backstage ουσιαστικά ένα yeah, παιδί μου ναι. που είχε ah. πέσει αληθινό ξύλο. Ναι. Και, ναι. Στις ναι. Στις και ναι. μου το είχε επιβεβαιώσει και ο Τάκητσάνη αυτό ότι ήταν. Ναι. Καλά, το ναι. είδαμε, αλλά θέλω να σου πω και πιο ναι, και παλιά μου το είχε πει <laughs> Και πέφτει ξύλο και τι παλιαρίτσε που έφαγε στην ταινία ο άλλο. <laughs> Κοίταξε, πώνε, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ, αυτό είναι ο τρόπο που ξέρω να κάνω τα πράγματα. Δηλαδή, άμα. πως να σου πω τώρα. Άμα με ρωτήσει πώ μπορούμε να κάνουμε ρεαλιστικά μια σκηνή που ένα άνθρωπο π.χ. πέφτει από ένα κτίριο, θα σου πω: Α πάρουμε ας ένα πέσει. και α τον πετάξουμε. κατάλαβε προ, Προφανώ και δεν θα ήθελα ποτέ να. Σοβαρά μιλώντα τώρα, δεν θα ήθελα να να τραυματιστεί ποτέ σοβαρά κάποιο άνθρωπο σε ένα γύρισμα δικό μου. Ε, Εντάξει, παρόλα αυτά σε εκείνο το γύρισμα τέλο πάντων. Δε, δεν είχαμε τότε, δεν είχαμε, ήταν πάρα πολύ low budget εκείνο το κλιπ και Και δεν είχαμε ρε παιδί μου και κάποιον άνθρωπο να. Να ασχολείται με το fight choreography και να κάτσει αυτό το πράγμα να το, να το χορογραφήσει, να το στήσει, να το χωρίσει σε πλάνα και τέτοια. Οπότε Ξέρεις, είχαμε απλά έναν άνθρωπο πρόθυμο να τις δώσει και έναν άνθρωπο πρόθυμο να τις φάει. <laughs> ε, και παραπάνω από πρόθυμο. Δηλαδή, συνήθως εγώ πέφτω και όλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να, χτυ... να τραυματιστούν, να το πω έτσι... Να, να, να πονέσουν. Είναι πρόθυμοι να πονέσουν. Ε, εντάξει, βέβαια, στην περίπτωση του βίντεο κλίπ που λες... Εντάξει, εκεί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο τι να σου πω, του σπάσε τα παΐδια ο άλλο. Δηλαδή κάτι τον έστειλε στο νοσοκομείο μετά Αλλά εντάξει γενικά υπήρχε ένα κλίμα Αλλά βγήκε ωραίο το κλίμα Εγώ δεν είμαι τόσο χαρούμενο με αυτό το κλίπ Δηλαδή μετά Γιατί θα σου πω αυτό το κλίπ Χωρίζεται τέλος πάντων Σε πλάνα που είναι Playbacks και τα λοιπά Με τους Μουσικούς και τα λοιπά και χωρίζεται και στα πλάνα που είναι story που έχουν γυριστεί με μια αναλογική βιντεοκάμερα και τα λοιπά Αυτ, Αυτό το υλικό μου αρέσει που έχει να κάνει με story Το, το υλικό τέλος πάντων okay. δεν έχει σημασία Τέλος πάντων από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε να κάνουμε μια σκηνή βίας πρέπει εσένα να σε πείσουμε Δηλαδή κάπως να φτάσουμε σε ένα ναι. όριο που ούτε να χτυπήσει κανείς πολύ σοβαρά να πάθει καμία ανεπανόρθωτη ζημιά αλλά ούτε και να το δεις εσύ να πεις τι μαλακή είναι αυτές που μου δίνουν τώρα. Δεν είναι δε... σκηνή τώρα φάση καλημέρα ζωή λάμψη, σφαλιάρες. <σχελίδι> ναι παιδί δε μου, εντάξει. Οπότε... Ε... Ο Πάνο εκεί... Άντεξε. Έδωσε ψυχούλα. Έδωσε, αλλά ήταν σε φάση εγώ θέλω να τις φάω, ρίξε. Έδωσε, ρίξε, αλλά ρίξε. Πρι... έφαγε ναι. περισσότερο. <laughs> <laughs> ναι, ναι, όχι. Ήταν παραπάνω από... Ναι. Και να, να σου πω κάτι, εγώ τα έχω στην καρδιά μου τα άτομα αυτά. Ναι. Οι οποίοι θα, 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 ήρωες. θα είναι πρόθυμοι. Είναι ήρωε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να χτυπήσουν ή να δεχτούν κάποιο πόνο για χάρη μια σκηνή. Εκτό από ταινίε, κάνει και βίντεο κλειπ. Θα σου πω, κάνω. Κάνει. Ε, Εντάξει, έχω, με το με... κάνει. Το μυαλό μου πάει κυρίω στο θήτη, ρε παιδί μου, όταν ναι. έχει να κάνει βίντεο κλειπ δικά ναι. σου. Γιατί βασικά το πρώτο βίντεο κλειπ που έχω κάνει είναι με το θήτη, όπω και το τελευταίο. Μπράβο, ναι. Και ποιο ξέρει, μπορεί να είναι και όντω το τελευταίο μου βίντεο κλειπ αυτό. Γιατί. Ε, Λε. Ε, για, για, γιατί, νο. Γιατί, νο. γιατί να σου πω κάτι. Για, για πρώτη φορά ε, δουλέψαμε με καλές συνθήκες. Δηλαδή έφτιαξα ένα βίντεο κλιπ με τις συνθήκες που θα ήθελα. Δηλαδή με, με επαγγελματίες που δούλεψαν, οι οποίοι πληρώθηκαν, με εξοπλισμό καλό. Ε, και με ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ξέρει κάτι, άμα δεν βρεθεί κάποιος να μου παρέχει αυτές τις συνθήκες, γιατί να ξανακάνω. Ναι, δηλαδή θέλω σημανίσω, να σου πω, το, το βίντεο κλιπ είναι κάτι που ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχεις, γίνονται φοβερές δουλειές και με φοβερά budget και με φοβερές συνθήκες παραγωγής. Ε, και λέω ότι άμα, άμα πρόκειται να μην, να μην ανταποκρινόμαστε στα δεδομένα, γιατί να το κάνω. Mm. Okay. Ε, και στην τελική, okay, η φιλοδοξία μου εμένα η φιλοδοξία μου. Τέλος πάντων ο... αυτό που θέλω να κάνω είναι οι ταινίε, δεν είναι να κάνω βιντεοκλίπ. Οπότε θέλω να σου πω άμα... άμα δεν υπάρχουν οι συνθήκες να να κάνω μια δουλειά όπως τη θέλω Όχι, θα ας... συμφωνήσω α ας μην, την... μην την κάνω. Λοιπόν. Δηλαδή για μένα το... και το κλίπ το αντιμετωπίζω όπως μια ταινία. Το ξέρω, ναι. ε... Δεν... Ε δεν αλλάζει κάτι. Και εντάξει, ε, α, νομίζω αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με πολύ κόσμο εκεί έξω που, που είναι βιντεοκλιπάδες ότι δεν, δεν, δεν θεωρώ τον εαυτό μου βιντεοκλιπά. Ναι. Οπότε θα πάω να το κάνω, ξέρεις, με, με τον τρόπο το δικό μου. Άμα ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό, ε, προτιμώ και να μην το κάνω.